Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Ανοίξαμε την κουβέντα εμείς. Και ήδη την έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση. Μαζί με τον κύριο Μάνο Συμφωνιό είμαστε. Ξυπνήσε. Μάλλον δεν έχει κοιμηθεί για να παρακολουθήσει και το debate. Καλημέρα, καλή σεζόν. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Πριν από μισή ώρα τελείωσε έτσι το πρώτο debate. Κάμαλα Χάρις με Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Και τι πήραμε από αυτό. Να πω, κάνω ένα disclaimer που λένε μια δήλωση προσδιορισμού ευθύνης, ότι έχω παρακολουθήσει μέχρι του σημείου που μιλήσαν για την κλιματική κρίση. Ναι. Δεν έχω δει το closing statement, δηλαδή τις τελικές τους τοποθετήσεις, που από ό,τι άκουσα δεν ήταν κάτι τρομερό που έκανε κάποια διαφορά. Να πω ότι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τα debate είναι ότι μετά από αρκετές κοκορομαχίες, τα προηγούμενα 6 που ήταν 3 με την Χίλαρη Κλίντον το 16, άλλα 2 με τον Biden και το προηγούμενο τον Biden, που χαρακτηρίστηκαν από μια κοκορομαχία, εντάξει το τελευταίο με τον Biden σίγουρα ήταν αρκετά υποτονικό για γνωστούς λόγους που οδήγησαν και στην απόσυρση του Biden, είχαμε ένα debate από τα παλιά. Ναι, μεν υπήρχαν σπόντες, αλλά δεν είχαμε αυτό το εκρηκτικό ταμπεραμέντο που οδήγησε του Τραμπ, που οδήγησε αυτές τις εξαλωσύνες στα προηγούμενα debate. Και νομίζω ότι αυτό ήταν σχεδιασμένο από τον Τραμπ να μην χάσει την ψυχραιμία του, γιατί ίσως το ισοζύγιο του τι κερδίζω, τι χάνω, ήταν εις βάρος του. Από την άλλη, βέβαια, είδαμε και την Κάμιλα Χάρις να προσπαθεί να τον τζιγκλίσει, δηλαδή του πέταγε διάφορα για να τον ανάψει, κάτι που σε κάποιο βαθμό το πέτυχε. Εγώ να πω ότι ξεκίνησε με ένα μικρό γκολ από τα αποδυτήρια με την Κάμιλα Χάρις να πλησιάζει τον Biden, να πηγαίνει στο δικό του χώρο και να τον χαιρετεί. Μου θύμισε κάτι που έχει σχολιαστεί στην ιστορία των debates, το debate, θα πάω πολύ πίσω, Κάρτερ και Ρίγκαν, όπου ο Ρίγκαν έφυγε από τη θέση του, δεν ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό, πήγε στο χώρο του Biden, του Κάρτερ, και τον χαιρέτησε. Το βλέπουμε έτσι πίσω, είναι το σκηνή, η σκηνή που βλέπουμε πίσω. Στην αρχική. Και όπως είπαν και φάνηκε, είχε αποσβολωθεί ο Κάρτερ και έδειχνε την εικόνα ενός ανθρώπου που βλέπει κάποιον να τον πλησιάζει για να τον μαχαιρώσει. Δεν είχε βέβαια τον αντίστοιχο ευνηδιασμό ο Τραμπ, αλλά νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό ευνηδιάστηκε. Είδαμε, για να πούμε και λίγα για τα κινησιολογικά και για το πώς φάνηκαν. Η γλώσσα του σώματος παίζει ρόλο εδώ. Το προσώπου, βασικά, οι εκφράσεις. Για Τραμπ ήταν ανέκφραστος, αρκετά ανέκφραστος. Κοίταζε ευθεία μπροστά, δεν γύρισε ποτέ να την κοιτάξει. Μίλαγε και έλεγε «she». Αυτό δεν σημαίνει. Έλεγε το όνομά της. Ουσιαστικά απαξίωση δεν ήθελε μία διάσταση απαξίωσης και ξέρετε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα αναγνωρισιμότητας, δεν ήθελε να ενισχύσει λέγοντας συνέχεια το όνομά της. Κάτι που από την άλλη πλευρά η Καμίλα Χάρις το έκανε αρκετά, αλλά συνοδεύοντάς το πάντοτε με αρνητικά χαρακτηριστικά για να θυμίσει αντίστοιχα γεγονότα. Ο Τραμπ ήταν εντυμένος όπως η Αμερικανική σημαία, μια κλασική επιλογή για τους υποψήφιους προέδρους, δηλαδή μπλε, κόκκινο, άσπρο, κόκκινο στην γραβάτα, άσπρο πουκάμισο. Η Καμίλα ήταν πιο συντηρητικά όπως πρέπει, λίγο συντηρητικά όπως είπαμε, αλλά τέλος πάντων αυτό που θα περίμενε να δει ο μέσος Αμερικανός ψηφοφόρος. Να πούμε. Επειδή είπες δεν είναι επιθετικός, εμένα μου φάνηκε πάντως αρκετά επιθετικός. Ήταν, έλεγε συνέχεια, ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία. Πώς το λέμε, εσείς φέρατε τους μετανάστες, μας σκοτώνουν, ανοίξατε τα σύνορα, κάνατε. Άσχετη, δεν μίλησε καθόλου, δεν ήξερε. Λέει, πήγαινε άμα θες και ξύπνα τον πρόεδρο, λέει τώρα. Πήγαινε τώρα, ξύπνα τον, κοιμάται, λέει τώρα ο πρόεδρος. Είπε και κάποια στιγμή απόγευμα, ότι ξύπνα τον και πες να υπογράψει ένα νόμο για τους μετανάστες. Δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός. Ναι. Είπε διάφορα. Όχι τόσο για Τραμπ. Για Τραμπ. Πρέπει να καταπιέστηκε πολύ, μάλλον. Δηλαδή, για τη συμφωνία. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να ήταν πάρα πολύ. Να πάω στο ερώτημα που περίμενα που κάνετε, είναι ποιος κέρδισε. Τουλάχιστον μέχρι εκεί που είδα, νομίζω ότι οριακά έχει κερδίσει τις εντυπώσεις η Καμίλα Χάρις. Ακριβώς γιατί διαχειρίστηκε αυτή την ισορροπία που έπρεπε να περάσει και να προσπαθήσει να αποδομήσει τον Τραμπ, αλλά και να προσπαθήσει να γνωριστεί με τους ψηφοφόρους που οι έρευνες δείχνανε ότι ήταν πολύ πίσω σε αναγνωρισιμότητα και πραγματικά θέλανε να δούνε ποια είναι αυτή η υποψήφια πρόεδρος που αν ρωτούσαν τον μέσο Αμερικανό πριν από 6 μήνες δεν θα ήξερε το όνομά της να το ανακαλέσει. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό. Οπότε πέρασε κάποια μηνύματα και ηγετικής δυνότητας, δηλαδή πέρασε τις εξετάσεις. Mm-hmm. Γιατί όλοι περιμένανε έναν πολύπειρο Τραμπ στο 7ο του debate. Η Κάμιλα Χάρις ήταν το πρώτο της debate σε αυτό το επίπεδο. Να θυμίσουμε και πόσα debate ο Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών.
Βέβαια. Και την προηγούμενη φορά και βέβαια. Πιο παλιά έχει συμμετάσχει. Βέβαια, βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Έχει συσσωρευμένη εμπειρία. Ναι, συσσωρευμένη εμπειρία και σε όλα τελικά ήταν νικητής με εξαίρεση αυτό του Biden, που βέβαια θύμισε ότι έχασε για άλλους λόγους τις εκλογές. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Συμφωνία, γιατί έχετε παρακολουθήσει debate και τι σημαίνει ένα debate και τι σημαίνει για τον νικητή ή πόσο, να το πω διαφορετικά, επηρεάζει. Κοιτάξτε, ιστορικά μιλώντας για τα αμερικανικά debate, όλοι μετά Χριστόν προφήτες είναι. Θα έλεγα ότι αυτό που ζήσαμε στο τέλος Ιουνίου και τις πολιτικές εξελίξεις με την απόσυρση του Τραμπ είναι το πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα debate την πολιτική σκηνή σε μια βέβαια ακραία περίπτωση, αλλά να που έχει καταγραφεί πλέον στην ιστορία. Δηλαδή, αποσύρθηκε ο υποψήφιος γιατί ατύχησε στο debate. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, δεν θα γίνει μάλλον άλλο debate. Θα γίνει μάλλον, όχι μάλλον, είναι προγραμματισμένο να γίνει των αντιπροέδρων εκεί κάπου στις αρχές Οκτωβρίου. Οπότε αποκτάει δεύτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει άλλο ένα. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις που μέχρι στιγμής δείχνανε μια ισορροπία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συμφωνία. Καλή σας ημέρα. Ήταν η πρώτη ανάλυση, νομίζω, και εξαιρετική από τον Μάνο Συμφωνία.